και τους χαμηλόμισθους. Λοιπόν, αιτήσεις για επίδομα κατέθεσαν πολίτες με τεράστια περιουσία, οι οποίοι όμως δηλώνουν ελάχιστα στην εφορία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση οικογένειας με βίλα στην Κηφισιά, εξοχικό αλλά και πισίνα, η οποία δήλωσε εισόδημα 6.000 ευρώ και ζήτησε το έκτακτο βοήθημα. Δεν έχουν το Θεό τους. Ωρέγονται ακόμη και το 500άρικο, τα 500 ευρώ μέρισμα του πάμφτωχου, του άνεργου, του δικαιούχου που περιμένει με αγωνία από το τάξη να το εγκριθεί η αίτηση. Ο λόγος για 500 φορολογούμενους με ακίνητα άνω των 500.000 ευρώ. Ο λόγος για 900 φορολογούμενους με εισόδημα άνω των 50.000 ευρώ. Αλλά και για 140 φορολογούμενους με εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ που υπέβαλαν από τους πρώτους, μάλιστα στο site του Υπουργείου Οικονομικών, την αίτηση για να πάρουν το μέρισμα των φτωχών από το πλεώνασμα. Τι να πω, ξεφτύλα. Το λιγότερο. Εγώ ήρθα να πάρω την πινακίδα τώρα εδώ. Πινακίδα που είχα καταθέσει για 6 μήνες. Ναι. Που δεν μπορούσα να τα απεξέλθω στα οικονομικά προβλήματα που έχουμε. Ναι. Τι να πω από εκεί πέρα. Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, οι ελεγκτές έτριβαν τα μάτια τους βλέποντας ότι υπέβαλε αίτηση για το μέρισμα ζευγάρι από την Εύβοια με ακίνητη περιουσία 2,3 εκατομμυρίων ευρώ με εισόδημα 102.000 ευρώ και σπίτι 230 τετραγωνικών μέτρων. Ναι, γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσεις παίρνεις, ό,τι δηλώσεις είσαι, και όποιον πλησιάσεις και το ακουμπήσεις, θα στα ακουμπήσεις. Ντροπή τους αυτούς τους ανθρώπους που πήγαν να πάρουν λεφτά εκεί πέρα. Είναι τόσο πλούσιοι και πάνε να πάρουν αυτό το, πώς λέγεται, επίδομα. Ντροπή τους για αυτό που έχουν κάνει. Οικογένεια στο Φάληρο με ακίνητη περιουσία 2,7 εκατομμυρίων ευρώ και εισόδημα 90.000 ευρώ, της έλειπαν φαίνεται τα 883 ευρώ του μερίσματος και υπέβαλε αίτηση. Τι να πει και ο άνεργος που φιλοξενείται στους γονείς του και γι' αυτό χάνει το μέρισμα. Πήγαν να υποβάλουν αίτηση, υποβάλουν, να λάβουν ένα επίδομα 750 ευρώ. Σας διαβεβαιώ ότι και εγώ ίδιος το έκανα και απορρίφθηκε. Είμαι άνεργος. Το θράσος φαίνεται ότι περισσεύει για συγκεκριμένους φορολογούμενους, όπως για μια τριμελή οικογένεια με ακίνητη περιουσία 230.000 ευρώ και εισόδημα 23.000 ευρώ, με σκάφος όμως 10 μέτρων. Τι το θέλει το μέρισμα η συγκεκριμένη οικογένεια για τις βενζίνες του σκάφους, αναρωτιούνται άλλοι δικαιούχοι του μερίσματος. Τι μπορείς να κάνεις για το θράσος? Ακούστε και αυτή την 38η περίπτωση εύπορου μεν, θρασίτα του δε φορολογούμενου. Έχει τετραμελή οικογένεια στην Κηφισιά. Το εισόδημα πραγματικά χαμηλό, στις 6.000 ευρώ, κάτω από το εισοδηματικό κριτήριο για το μέρισμα. Με κύρια κατοικία όμως 212 τετραγωνικά μέτρα, με εξοχικό 250 τετραγωνικών μέτρων και μία πισίνα 60 τετραγωνικών. Σύμφωνα με τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, αυτή η περίπτωση θα ελεγχθεί και για φοροδιαφυγή. Το παράλογο που δεν κατάλαβα. Δεν βρίσκεται παράλογο, το λέτε ειρωνικά. Ειρωνικά το λέω, φυσικά το λέω ειρωνικά. Ποιοι τα τρώγανε τόσα χρόνια εγώ? Αίτηση για το μέρισμα υπέβαλε και πενταμελής οικογένεια από την Καλλιθέα με εισόδημα 110.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία 540.000 ευρώ με αυτοκίνητο 3.500 κυβικών εκατοστών και με τόκους καταθέσεων 50.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έως αυτή τη στιγμή έχουν υποβληθεί 455.000 αιτήσεις. Έχουν εγκριθεί 120.000, που σημαίνει ότι έως τώρα νέμονται 68 εκατομμύρια ευρώ. Απορρίφθηκαν 175.000 αιτήσεις και βρίσκονται σε αναμονή 160.000. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα. Μαζί μου είναι ο Δήμος Βερίκιος και η Μάρθα Λεκάκου. Καλησπέρα και στους δύο. Θέλω να αφήσουμε στην άκρη το θράσος αυτών των ανθρώπων και να σταθούμε στην ουσία. Τι πραγματικά πίστεψαν, πες μου, ότι μπορούσαν να κοροϊδέψουν το σύστημα πολύ απλά και να πάρουν τα χρήματα? Ακριβώς. Πίστεψαν δηλαδή ότι θα μπορούν να κοροϊδέψουν το τάξης. Πάνω από 1.500 εύποροι πολίτες, επιχειρηματίες, εισοδηματίες, με σκάφη, με πισίνες, με χαμηλό εισόδημα, οι περισσότεροι εξ αυτών, πίστεψαν ότι θα μπορούσαν να δώσουν λάθος στοιχεία στο τάξη ή ότι το τάξη δεν θα τους έβρισκε. Περισσεύει το θράσος σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά περισσεύει και η αναλγησία, γιατί θα το στερούσαν, αν δεν γίνονταν οι απαραίτητες διασταυρώσεις από το τάξη, θα το στερούσαν από πάμφτωχους ανθρώπους, Αντώνη. Μου έλεγε σήμερα μία κυρία στο ρεπορτάζ, της οποίας της εγκρίθηκε το μέρισμα, της εγκρίθηκαν τα 500 ευρώ, γιατί ζυμώνη της ζει από την πρόνοια. Τη ρώτησα, τι θα το κάνετε, κυρία μου, αυτό το μέρισμα, τι θα πρωτοαγοράσετε με αυτό? Και ξέρετε, μου απάντησε. Θα το δώσω στον άνεργο που μένει δίπλα μου στην μονοκατοικία των γονιών των συνταξιούχων και επειδή φιλοξενείται, έχει εξαιρεθεί και δεν θα πάρει το μέρισμα. Αυτή είναι η διαφορά της αναλγησίας και της κοινωνικής ευαισθησίας. Να λοιπόν, γιατί δυστυχώς αυτή τη χώρα πρέπει να μπαίνουν ασφαλιστικές δικλείδες σε όλα, Μάρθα, γιατί πάρα πολύ απλά δεν είχαν μπει τα περιουσιακά κριτήρια
θα έπρεπε σε αυτούς τους ανθρώπους να δοθεί το επίδομα. Έτσι. Και μάλιστα αυτοί οι 1500 πολίτες, οι πολύ εύποροι, οι ευκατάστατοι πολίτες, ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να μπουν στο τάξη, στο site του Υπουργείου Οικονομικών, για να δηλώσουν αίτηση και να λάβουν το μέρισμα. Μάλιστα. Είναι δυστυχώς, Δήμο, αυτή η νοοτροπία που δεν αλλάζει σε ορισμένους και λέει: άμα μπορώ να κοροϊδέψω το κράτος, το σύστημα, τους υπόλοιπους, θα το κάνω και θα βάλω το επίδομα στην τσέπη, έστω και αν έχω μια τεράστια περιουσία πίσω. Ξέρεις γιατί, Αντώνη? Γιατί έτσι έμαθαν τα λαμόγια να κάνουν 40 χρόνια τώρα. Να μην τους ελέγχει κανείς. Ακούσα το ρεπορτάζ. Πισινάτος στην Κηφισιά δηλώνει 6.000 εισόδημα. Και δεν τον έχει πιάσει κανείς. Έπρεπε να φτάσει στο έσκατο σημείο να πάει να ζητήσει το επίδομα για να τον πιάσουν μέσα από τη διασταύρωση των στοιχείων, με πισίνα, με σπίτι στην Κηφισιά, με εξοχικό αντικειμενικής αξίας 600.000 ευρώ, και είχε το θράσος ο τύπος αυτός να πάει να ζητήσει να πάρει και το επίδομα. Και γιατί το έκανε? Γιατί ο λαός μας είναι σοφός. Δεν βγάζει τις παροιμίες αβασάνιστα. Τι λέει η λαϊκή παροιμία? Ότι αυτός πλούτησε πατώντας επιπτωμάτων. Αυτό κάνουν αυτοί οι τύποι. Ναι, μεν έβγαλαν τα χρήματα όπως τα έβγαλαν. Έφτιαξαν τις πισίνες, πήραν τα σκάφη. Προσπαθούν να ρουφήξουν το μεδούλι και του πιο φτωχού. Γιατί πραγματικά, εάν το πάρει αυτός, θα το στερηθεί κάποιος άλλος. Το ποσό είναι συγκεκριμένο, έτσι. Και πραγματικά δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για τον άλλον, ο οποίος είναι άνεργος, μακροχρόνια ίσως, με οικογένεια ίσως από πίσω. Σου λέει, ας το πάρω εγώ και τι με νοιάζει, γίνεται παραπακά. Αυτό είναι απίστευτο που συμβαίνει. Όχι μόνο να φάω ό,τι μπορώ από το κράτος, αλλά να πάρω και το ξεροκόμματο του πιο δυστυχισμένου, του πιο πάμπτωχου. Αυτή είναι η νοοτροπία τους. Το πρωί ανοίξαμε το θέμα στο ραδιόφωνο, στον Α989. Μιλήσαμε με τον αντιπρόεδρο των εφοριακών, τον Τρίφωνα, τον Αλεξιάδη. Ξέρετε τι μας κατήγγειλε? Είχαν βγει οι οικονομικοί εισαγγελείς πριν από 60 μέρες και είπαν ότι μέσα σε ένα μήνα θα έχουμε τα πρώτα στοιχεία από τη λίστα Λαγκάρ. Μας διαβεβαιώνει ο συνδικαλιστής των εφοριακών ότι οι οικονομικοί εισαγγελείς κάθε μέρα στέλνουν email και ζητούν από το Υπουργείο Οικονομικών ανθρώπους για να ξεκινήσουν, για να κάνουν τη διασταύρωση, για να πιάσουν τα πρώτα μεγάλα ψάρια, και δεν τους απαντάει κανείς. Τη μεγαλοβδομάδα σου αποκαλύπτω. Εκατοντάδες σκαφάτι βγήκαν στον Αργοσαρονικό μεταξύ Ίδρας και Σπετσών. Πέρα δόθε. Η ναυμαχία των Σπετσών. Μου έλεγαν από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς το μεσημέρι ότι οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν ανοιχτές εκκρεμότητες με την εφορία. Και παρότι έχουν ανοιχτές εκκρεμότητες με την εφορία, έπρεπε να κάνουν το σουλάτσο. Μάλιστα. Το πέρα δόθε το ναυτικό. Είναι αυτή η ατιμωρησία. Δυστυχώς μετά μας λένε οι ξένοι. Μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε, Δήμος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρθα. Αλλάζουμε θέμα.